Όπως γνωρίζετε, σήμερα θα ξεκινήσουμε ένα καινούριο βιβλίο, την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Γαλάτες. Αυτή η επιστολή, μαζί με την επιστολή προς Ρωμαίους, είναι τα δύο βιβλία που καλύτερα εξηγούν το Ευαγγέλιο της Χάρης, το γεγονός ότι ο Θεός δικαιώνει διαμέσου της πίστεως και όχι των έργων. Όπως ανέφερα νωρίτερα, η επιστολή προς Γαλάτες ήταν το αγαπημένο βιβλίο του Μαρτίνου Λούθυρου. Μιλώντας για αυτή την επιστολή, έλεγε: Είμαι παντρεμένος με αυτή. Είναι η Καταρίνα Βον Μπόρα μου. Η Καταρίνα Βον Μπόρα ήταν η σύζυγος του Λούθυρου. Και έλεγε ότι αγαπούσε την επιστολή προς Γαλάτες τόσο πολύ που ένιωθε λες και ήταν η γυναίκα του. Και είναι όντως μια τρομερή επιστολή. Και ελπίζω πως αν δεν μπορέσετε να είστε εδώ πέρα κάποια από τις επερχόμενες Κυριακές, να μπείτε στην ιστοσελίδα μέσα σε κάνα δύο μέρες. Θα είναι εκεί το κήρυγμα. Επειδή κάθε στίχος μέσα σε αυτή την επιστολή είναι τόσο σημαντικός. Οπότε σήμερα θα κάνουμε μια εισαγωγή στην επιστολή και θα κοιτάξουμε βασικά τρία πράγματα. Πρώτον, ποιος έγραψε την επιστολή, ο Απόστολος Παύλος. Δεύτερον, σε ποιους απευθύνεται, στις εκκλησίες της Γαλατίας. Και τρίτον, γιατί έγραψε αυτή την επιστολή. Ας διαβάσουμε το μικρό κείμενο που έχουμε για σήμερα. Θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε προς Γαλάτες κεφάλαιο 1, στίχο 1, θα διαβάσουμε τους πρώτους 5 στίχους. Λέει ο Παύλος, Απόστολος, όχι από ανθρώπους, ούτε διαμέσου ανθρώπου, αλλά διαμέσου του Ιησού Χριστού και του Θεού Πατέρα που τον ανέστησε από τους νεκρούς. Και όλοι οι αδελφοί που είναι μαζί μου προς τις εκκλησίες της Γαλατίας. Χάρη σε εσάς και ειρήνη από τον Θεό Πατέρα και τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που έδωσε τον εαυτό του για τις αμαρτίες μας, για να μας ελευθερώσει από τον παρόντα πονηρό αιώνα, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και Πατέρα μας, στον οποίο ας είναι η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Το πρώτο πράγμα που θέλω να προσέξετε σε αυτήν τη μικρή εισαγωγή, πως στο στίχο 2 λέει προς τις εκκλησίες, πληθυντικός. Εκκλησίες, πληθυντικός της Γαλατίας. Δεν είναι όπως στην εκκλησία της Θεσσαλονίκης, στην εκκλησία της Κορίνθου, στην εκκλησία της Εφεσού. Είναι προς τις εκκλησίες της Γαλατίας. Γιατί είναι πληθυντικός? Επειδή δεν μιλάμε για μια πόλη, μιλάμε για μια περιοχή που συμπεριλάμβανε μερικές εκκλησίες. Οπότε πρώτη ερώτηση, πού ήταν η Γαλατία? Θα μου πείτε, το βλέπουμε στο χάρτη σου. Ναι, αλλά πρέπει να πούμε μερικά λόγια γι' αυτό. Θυμάμαι, είχα μία συζήτηση κάποτε με ένα κύριο, ο οποίος δεν γνώριζε πολλά για τη Βίβλο, καλά μπορεί να μην γνώριζε τίποτα για τη Βίβλο, αλλά κάναμε μία θεολογική συζήτηση. Αλλά για κάποιο λόγο, πραγματικά δεν θυμάμαι γιατί συζητάγαμε, αλλά ανέφερα την επιστολή προς Γαλάτες. Και προσπαθούσα να του δώσω κάποιο ιστορικό υπόβαθρο και του λέω, η Γαλατία ήταν μια περιοχή στη σημερινή Τουρκία. Και με κοίταξε με ένα υπεροπτικό βλέμμα. Σαν να λέει, Νίκο, φαίνεσαι σαν καλό παιδί, αλλά είσαι λίγο χαζός. Μπορεί να γνωρίζεις κάποια πράγματα για θεολογία, αλλά δεν γνωρίζεις γεωγραφία. Και μου λέει, Νίκο, η Γαλατία ήταν στη Γαλλία. Και του λέω, ευχαριστώ για αυτή την πληροφορία. Αλλά μέσα στον 3ο αιώνα π.Χ. πολλής λαός από τη Γαλλία, η Γαλατία, ήρθε ανατολικά και εισέβαλε στα Βαλκάνια. Κατέβηκαν στην Ελλάδα και πολλοί από αυτούς πήγαν στην Τουρκία και εγκαταστάθηκαν στην βόρεια συγκεκριμένα Τουρκία. Και αφού πήραν τον έλεγχο της περιοχής, εκείνη η περιοχή πήρε το όνομα των κατοίκων τους, τους Γαλάτες, και ονομάστηκε εδώ πέρα επάνω Γαλατία. Τώρα, γύρω στο 25 π.Χ. όταν οι Ρώμοι κατέλαβαν την περιοχή, ονόμασε αυτή τη λωρίδα από πάνω μέχρι κάτω Γαλατία. Από το βορρά μέχρι το νότο, εδώ πέρα στη μέση της Τουρκίας. Και ολόκληρη αυτή η περιοχή ονομάστηκε Γαλατία. Οπότε αυτό που είχες τώρα ήταν ότι εδώ στο βορρά ήταν οι Γαλάτες, αλλά κάτω προς το νότο που είχες διαφορετικές εθνικότητες, ανήκανε επίσης στην περιοχή που ονομαζόταν Γαλατία. Είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που έγινε με το όνομα Μακεδονία. Εντάξει, ποια είναι η Μακεδονία? Γνωρίζουμε ότι η Μακεδονία από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Όταν μιλάμε για Μακεδόνες, μιλάμε για Έλληνες που ζουν στο βορρά. Αλλά τι έγινε? Όταν η Ιουγκοσλαβία χωρίστηκε και έχουμε ένα σωρό κράτη εκεί πάνω, μία από αυτές τις χώρες ονόμασε τον εαυτό της Μακεδονία.
Και όλοι οι Έλληνες λέγανε, κάτσε, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, αυτό είναι δικό μας όνομα. Μας κλέβετε το όνομα, εμείς είμαστε Μακεδόνες. Αλλά ο υπόλοιπος κόσμος έχει αναγνωρίσει τώρα αυτό το όνομα, οπότε αν και δεν μας αρέσει, και εμείς να αποκαλούμε Σκόπια και όχι Μακεδονία, αλλά όπως και να έχει, ο υπόλοιπος κόσμος, όταν ακούει τη λέξη Μακεδόνες, σκέφτονται τους Ιουγκοσλάβους που είναι σε εκείνη τη χώρα. Θα μου πείτε, Νίκο, γιατί μας τα λες όλα αυτά? Επειδή είναι το ίδιο πράγμα που γινότανε με τη Γαλατία. Αν και οι αληθινοί, πραγματικοί Γαλάτες, σαν τους πραγματικούς Μακεδόνες, ζούσαν εδώ πάνω, στο βορρά, εδώ κάτω, αν και είναι άλλες εθνικότητες, η περιοχή ονομάζεται Γαλατία. Αν και τα άτομα εκεί δεν είναι στην πραγματικότητα εθνικά Γαλάτες. Θα μου πείτε, εντάξει Νίκο, αλλά γιατί μας τα λες όλα αυτά? Θα σας πω, επειδή μεταξύ των μελετητών της βίβλου υπάρχει ένα ερώτημα. Συγκεκριμένα, σε ποιους έχει γραφτεί αυτή η επιστολή? Ο Παύλος γράφει σε αυτούς που είναι πραγματικά και εθνικά Γαλάτες στο βορρά, ή γράφει σε άλλους ανθρώπους κάτω στο νότο που αν και εθνικά δεν είναι Γαλάτες, αλλά ζουν στην περιοχή που λέγεται Γαλατία? Αυτό είναι το ερώτημα. Και οι μελετητές ρωτάνε σε ποιους γράφει. Γράφει σε αυτούς στο βορρά ή γράφει σε αυτούς στο νότο? Πρώτον, να πω ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη βιβλικά ότι ο Παύλος ταξίδεψε ποτέ στο βορρά. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι κήρυξε εκεί πάνω και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ξεκίνησε εκκλησίες εκεί. Επειδή τα άτομα στα οποία γράφει είναι από εκκλησίες που ξεκίνησε ο ίδιος. Οπότε, αν πάρουμε, και δεν πρόκειται να ξοδέψω πολύ περισσότερο χρόνο πάνω σε αυτό, αλλά αν πάρουμε όλες τις πληροφορίες που μπορούμε από το βιβλίο των Πράξεων και την επιστολή προς Γαλάτες, η καλύτερη επιλογή είναι ότι ο Παύλος γράφει στις εκκλησίες που είναι στο νότιο μέρος της Γαλατίας, που ο ίδιος τις ξεκίνησε στο πρώτο του ιεραποστολικό ταξίδι. Και αν και οι άνθρωποι εκεί πέρα δεν ήταν εθνικά Γαλάτες, είναι το μόνο όνομα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει που θα συμπεριλάμβανε. Επειδή ακούστε, δεν μπορεί να κάτσει να γράφει σε αυτούς στην Αντιόχεια και στο Ικόνιο και στα Λύστρα και στη Λικαονία και στην Πισιδία. Το μόνο όνομα που μπορεί να χρησιμοποιήσει που θα συμπεριλάμβανε όλους είναι το όνομα που έδωσε η Ρώμη σε αυτή την περιοχή, που είναι Γαλατία, και αυτό τους αποκαλεί Γαλάτες. Αυτή πιστεύω είναι η καλύτερη θέση. Τώρα, όπως έχουμε δει μέσα στους προηγούμενους μήνες, στις Πράξεις κεφάλαια 13 και 14, είδαμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος ήταν πρεσβύτερος και δάσκαλος στην εκκλησία της Αντιόχειας στη Συρία, και ταξίδεψε μαζί με τον Βαρνάβα στο πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι, όπου πήγε και κήρυξε σε αυτά τα μέρη εδώ πέρα, στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στη Λύστρα και στη Δέρβη, και ξεκίνησαν εκεί οι εκκλησίες. Αυτό συνέβη μάλλον γύρω στο 46-47 μετά Χριστό, και μετά επέστρεψε στην Αντιόχεια μετά το ιεραποστολικό ταξίδι και πέρασε κάνα δύο χρόνια εκεί, και πιστεύω ότι εκείνο το καιρό που ήταν πίσω στην Αντιόχεια για κάνα δύο χρόνια, τότε είναι που έγραψε την επιστολή προς τους Γαλάτες. Οπότε αυτή η επιστολή πρέπει να γράφτηκε γύρω στο 48-49 μετά Χριστό, που σημαίνει ότι είναι η πρώτη από όλες τις επιστολές του Παύλου. Αφού τα είπαμε όλα αυτά, να κάνω μια μικρή υποσημείωση. Ακόμη και αν κάνω λάθος για όλα τα πράγματα που μόλις ανέφερα, ακόμη και αν κάνω λάθος σχετικά με το σε ποιους γράφει και πότε τους έγραψε, δεν αλλάζει η θεολογία της επιστολής. Η θεολογία είναι ίδια. Μπορεί απλά να αλλάξει κάποια μικροπράγματα, όπως όταν δίνει προσωπικές πληροφορίες για αυτούς και λες, τώρα μιλάει για τα άτομα από το πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι ή όχι. Τώρα, το πιο σημαντικό ερώτημα εδώ πέρα είναι, γιατί έγραψε αυτή την επιστολή ο Παύλος? Τι έχει συμβεί? Από όσο μπορούμε να καταλάβουμε, έχει γίνει το εξής από τις πληροφορίες που μας δίνονται εδώ πέρα. Αφού ο Παύλος άφησε αυτές τις εκκλησίες και επέστρεψε στην Αντιόχεια ή όπου κι αν είναι, και αφού είχε κηρύξει το Ευαγγέλιο σε εκείνα τα μέρη, ήταν κάποιοι άνθρωποι που ήταν Ιουδαίοι χριστιανοί, και το χριστιανοί το λέω χωρίς κεφαλαίο χ, εισαγωγικά, αλλά κάποιοι Ιουδαίοι χριστιανοί πήγαιναν σε εκείνα τα μέρη αφού είχε φύγει ο Παύλος και δίδαξαν ότι όλοι οι χριστιανοί πρέπει επίσης να γίνουν Ιουδαίοι πρώτα για να μπορούν να σωθούν. Απλά το να πιστεύεις στον Χριστό δεν σε κάνει χριστιανό, δεν σημαίνει ότι ανήκεις στο λαό του Θεού,
Δεν σώζεσαι έτσι απλά. Πρέπει να κάνεις περιτομή, να ακολουθήσεις το μωσαϊκό νόμο και μετά, ύστερα από αυτό, θα μπορείς να σωθείς. Αυτό είναι που έχει συμβεί. Αυτοί οι άνθρωποι είναι γνωστοί ως Ιουδαίζοντες. Οπότε να θυμάστε παρακαλώ αυτό το όνομα, επειδή θα το χρησιμοποιώ συχνά, επειδή ολόκληρη η επιστολή έχει γραφτεί εναντίον αυτών. Οπότε θα ξέρετε για ποιους μιλάω όταν χρησιμοποιώ τη λέξη Ιουδαίζοντες. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε εδώ πέρα είναι ότι οι Ιουδαίζοντες δεν έλεγαν τίποτα κατά της Αγίας Τριάδας. Δεν λέγανε τίποτα κατά της ιδέας ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας. Δεν αρνήθηκαν τη Θεία Φύση του Χριστού. Δεν αρνήθηκαν την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Δεν αρνήθηκαν ότι έπρεπε να πιστέψεις για να σωθείς. Αλλά έλεγαν χρειάζεσαι κάτι περισσότερο από αυτό. Πρέπει να προσθέσεις κάτι στην πίστη στο Χριστό, σαν την περιτομή. Για άλλους Ιουδαϊκούς κανόνες. Αυτό που σας λέω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να το καταλάβουμε απολύτως. Πρέπει να δώσω έμφαση για να μην τίθεται ζήτημα. Δεν έλεγαν δεν χρειάζεται να πιστέψεις στον Ιησού. Οι Ιουδαίζοντες πίστευαν ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας. Αν ρώταγες τον Παύλο, Παύλο, ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, θα σου έλεγε φυσικά. Αν ρώταγες τους Ιουδαίζοντες, είναι ο Ιησούς ο Μεσσίας, θα σου λέγανε φυσικά. Αν ρώταγες τον Παύλο, πιστεύεις σε Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, θα σου έλεγε ναι. Αν ρώταγες τους Ιουδαίζοντες, θα σου λέγανε ναι. Αν ρώταγες τον Παύλο, πρέπει να πιστέψεις στον Χριστό για να σωθείς, θα σου έλεγε ναι. Και θα συμφωνούσαν μαζί του οι Ιουδαίζοντες. Θα έλεγαν ναι, πρέπει να πιστέψεις στον Χριστό για να σωθείς. Αλλά πρέπει να κάνεις κάτι παραπάνω για να μπορέσεις να σωθείς. Πρέπει να κάνεις περιτομή και να ακολουθήσεις το μωσαϊκό νόμο. Και ο Παύλος λέει απολύτως όχι. Ο Παύλος είναι εξοργισμένος. Καθώς θα μελετάμε την επιστολή προς Γαλάτες, θα δείτε ότι ο Παύλος ξεκινάει θυμωμένος, συνεχίζει θυμωμένος και τελειώνει θυμωμένος. Είναι μια θυμωμένη επιστολή από την αρχή μέχρι το τέλος. Οπότε ο θυμός μπορεί να είναι κάτι καλό. Μερικές φορές νομίζουμε ότι ο θυμός είναι πάντα κάτι κακό. Δεν είναι πάντα κάτι κακό. Ο θυμός μπορεί να είναι καλός αν στρέφεται στη σωστή κατεύθυνση. Για τον Παύλο δεν έχουμε ένα μικρό ζήτημα εδώ. Δεν λέει, εντάξει, κάτι περιτομή, σιγά το πράγμα. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Το βλέπει αυτό το πράγμα ως επίθεση κατά του ίδιου του Ευαγγελίου. Το βλέπει ως επίθεση κατά της αγνότητας του Ευαγγελίου και μάλιστα το αποκαλεί διαφορετικό Ευαγγέλιο. Και καθώς θα συνεχίσουμε στο κεφάλαιο 1, θα χρησιμοποιήσει ίσως την πιο σκληρή γλώσσα σε όλη τη βίβλο. Και, ακούστε με, θα καταδικάσει στην κόλαση όποιον κηρύττει διαφορετικό Ευαγγέλιο. Πολύ σκληρή γλώσσα. Αν θέλετε ένα στίχο που θα μπορούσε να είναι το βασικό θέμα της επιστολής, θα ήταν στο κεφάλαιο 2, στίχος 16. Να σας το διαβάσω. Ο Παύλος λέει, «Ξέροντας ότι δεν δικαιώνεται ο άνθρωπος από τα έργα του νόμου, παρά μονάχα διαμέσω της πίστης του Ιησού Χριστού, και εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό για να δικαιωθούμε από την πίστη στον Χριστό και όχι από τα έργα του νόμου, επειδή από τα έργα του νόμου δεν θα δικαιωθεί καμία σάρκα». Αυτό είναι το βασικό του θέμα στην επιστολή. Αυτό είναι το μήνυμά του. Δικαιώνεσαι διαμέσω της πίστης και όχι διαμέσω των έργων. Επειδή από τα έργα του νόμου δεν θα δικαιωθεί καμία σάρκα. Οποιοδήποτε θρησκευτικό σύστημα που μειώνει το ολοκληρωμένο και τέλειο έργο του Χριστού επάνω στο Σταυρό, προσθέτοντας κάτι σε αυτό, λέγοντας αυτό που έκανε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό δεν φτάνει για να σε σώσει. Ο Παύλος το αποκαλεί ανάθεμα, καταραμένο από το Θεό. Τώρα, αυτό που γινόταν εδώ πέρα στην Γαλατία ήταν παρόμοιο με αυτό που γινόταν το 16ο αιώνα, τον καιρό της θρησκευτικής μεταρρύθμισης. Επειδή ακόμη και τότε το θέμα ήταν τι, η δικαίωση. Πώς μπορεί να δικαιωθεί ο άνθρωπος ενώπιον Θεού, πώς μπορεί ο άνθρωπος να ανακηρυχθεί δίκαιος ενώπιον Θεού. Τον 1ο αιώνα είχαμε τους Ιουδαίζοντες που έλεγαν για να δικαιωθείς πρέπει να πιστέψεις στο Χριστό και πρέπει να εκτελέσεις κάποια έργα για να σωθείς. Και ο Παύλος σας λέει, όχι, κάνετε λάθος, είναι μόνο διαμέσω της πίστης. Και παρομοίως, το 16ο αιώνα, είχε στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, που επίσης δίδασκε ότι πρέπει να πιστέψεις στο Χριστό και να κάνεις ένα σωρό θρησκευτικά έργα,
και οι μεταρρυθμιστές είπανε «Όχι, σώζεσαι μόνο διαμέσου της πίστης». Άμα προσθέσεις κάτι στο Ευαγγέλιο, πάβει να είναι το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό η επιστολή προς Γαλάτες είναι τόσο σημαντική. Οπότε, ας κοιτάξουμε το κείμενο. Ας διαβάσουμε τον στίχο 1. Και να κάνω πάλι μια γρήγορη υποσημείωση. Τα αρχαία χρόνια, όταν γράφανε επιστολές, είχαν μια συγκεκριμένη μορφή, όπως έχουμε και σήμερα. Λέμε αγαπητέ τάδε, μετά γράφουμε το γράμμα και στο τέλος του γράμματος λέμε ειλικρινά ή με αγάπη, Νίκος. Που είναι λίγο παράξενο, πρέπει να διαβάσεις ολόκληρο το γράμμα για να δεις ποιος το έγραψε στο τέλος. Αλλά δεν το κάνανε έτσι τον πρώτο αιώνα. Εκείνο τον καιρό, πρώτα ήταν το όνομα του Αποστολέα και έγραφες προς τον παραλήπτη και μετά ξεκίναγες να γράφεις. Και έτσι αυτό βλέπουμε και εδώ. Έχουμε τον Παύλο προς τις εκκλησίες της Γαλατίας. Ας κοιτάξουμε το στίχο 1. Λέει ο Παύλος, Απόστολος, όχι από ανθρώπους, ούτε διαμέσου ανθρώπου, αλλά διαμέσου του Ιησού Χριστού και του Θεού Πατέρα που τον ανέστησε από τους νεκρούς και όλοι οι αδελφοί που είναι μαζί μου προς τις εκκλησίες της Γαλατίας. Τώρα, από τον πρώτο στίχο της επιστολής, ο Παύλος θα τονίσει το γεγονός ότι είναι Απόστολος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό θα είναι επίσης ένα από τα βασικότερα θέματα στην επιστολή προς Γαλάτες. Προσέξτε το. Το βασικότερο θέμα είναι η δικαίωση διαμέσου της πίστης, αλλά το δεύτερο θέμα είναι το αποστολικό αξίωμα του Παύλου. Επειδή πρέπει να καταλάβει το εξής. Οι Ιουδαίζοντες, που κήρυταν ένα ψευδοευαγγέλιο, ήξεραν τι δίδασκε ο Παύλος. Σωστά. Ήξεραν ότι αυτό που δίδασκαν οι ίδιοι ήταν διαφορετικό από αυτό που δίδασκε ο Παύλος. Οπότε για να προσπαθήσουν να αποδείξουν ότι η δικιά τους θέση ήταν η σωστή, έπρεπε να υπονομεύσουν την αυθεντία του Παύλου. Έπρεπε να επιτεθούν την αυθεντία του Παύλου και να πούνε «Έμορε τώρα ο Παύλος! Είναι Απόστολος δεύτερης κατηγορίας. Δεν ανήκει καν στους 12. Αυτός εμφανίστηκε αργά. Ίσως επειδή μιλάει σε εσάς που είστε εθνικοί, να σας παρουσιάζει το Ευαγγέλιο με ένα διαφορετικό τρόπο που να σας βολεύει. Αλλά δεν σας το λέει σωστά και κάτι τέτοια. Και έτσι προσπαθούσαν να μειώσουν την αυθεντία του Παύλου. Και ξανά, προσέξτε, επειδή είναι ενδιαφέρον. Αυτό είναι παρόμοιο με τη θρησκευτική μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα. Επειδή το 16ο αιώνα είχε τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και τους μεταρρυθμιστές, που είχαν διαφορετική θέση σχετικά με τη δικαίωση. Εντάξει. Αλλά μετά έρχεται το ερώτημα πώς θα αποφασίσουμε ποιανού η θέση είναι σωστή. Και εκεί είναι που οι μεταρρυθμιστές είπαν πρέπει να πάμε με τη γραφή μόνο. Ενώ η Ρώμη είπε όχι, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις συνόδους και τις παραδόσεις και τον Πάπα και όλα αυτά. Οπότε το σημαντικότερο ζήτημα το 16ο αιώνα ήταν ποιο είναι το Ευαγγέλιο και πώς δικαιώνεται ο άνθρωπος. Και το δεύτερο θέμα ήταν ποια είναι η αυθεντία μας, η γραφή. Και εδώ τώρα έχουμε το ίδιο πράγμα. Το πρόβλημα που υπήρχε με τους Ιουδαίζοντες και τον Παύλο ήταν ποιο είναι το Ευαγγέλιο, πώς δικαιώνεται ο άνθρωπος. Και δεύτερον, ποια είναι η αυθεντία μας, πώς γνωρίζουμε. Και αυτό ο Παύλος θα ξοδέψει πολύ μελάνι, περισσότερο στην επιστολή προς Γαλάτες παρά σε οποιαδήποτε άλλη επιστολή, και θα υπερασπιστεί το αποστολικό του αξίωμα. Λέει, εγώ είμαι Απόστολος του Ιησού Χριστού και αυτό αυτά που λέω είναι αυθεντικά. Και σε πολλούς δεν αρέσει αυτό. Λένε, ο Παύλος εδώ καυχαίται. Δεν θα έπρεπε να λέει, κοιτάξτε με, είμαι Απόστολος. Αλλά το ζήτημα δεν είναι ο ίδιος. Δεν προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Προσπαθεί να υπερασπιστεί το αξίωμά του ως Απόστολος του Ιησού Χριστού. Σε αντίθεση με τους Ιουδαίζοντες, που δεν είναι αυθεντίες όπως αυτός. Η λέξη Απόστολος, επειδή λέει, είμαι Απόστολος. Η λέξη Απόστολος, και έχουμε μιλήσει γι' αυτό πολλές φορές. Τι σημαίνει? Αποστέλω. Σημαίνει κάποιος που έχει αποσταλεί. Ωραία. Τώρα, υπάρχουν κάποιες φορές μέσα στη Βίβλο που η λέξη Απόστολος χρησιμοποιείται με πολύ γενικό τρόπο. Που απλά μιλάει για κάποιον που τον έχουν στείλει. Προς Φιλιππισίους, παραδείγματος χάρη. Ο Παύλος γράφει στην εκκλησία στους Φιλίππους και η εκκλησία εκεί είχε στείλει έναν άνθρωπο που τον λέγανε Επαφρόδητο για να βοηθήσει οικονομικά τον Παύλο. Και ο Παύλος σε ευχαριστεί και του λέει: ευχαριστώ που στείλατε τον Απόστολο Επαφρόδητο. Και λες: αυτός δεν ήταν Απόστολος. Ναι, το ξέρω, ήταν κάποιος που τον είχαν στείλει. Εντάξει, οπότε πολλές φορές η λέξη Απόστολος μπορεί απλά να σημαίνει με πολύ γενικό τρόπο κάποιον που τον έχουν αποστείλει. Αλλά ο Παύλος δίνει έμφαση εδώ πέρα και λέει: δεν είμαι τέτοιος Απόστολος.
Δεν είμαι Απόστολος γενικός και αορίστος. Είμαι πολύ συγκεκριμένος και διορισμένος από το Θεό Απόστολος. Και αυτό λέει στο στίχο 1, Απόστολος, όχι! Αμέσως με το που έχει πει ότι είναι Απόστολος, ποια είναι η επόμενη λέξη? Όχι από ανθρώπους, ούτε διαμέσου ανθρώπου. Έχω διοριστεί ως Απόστολος από τον Θεό. Το αξίωμα που έχω δεν είναι από άνθρωπο. Δεν με διόρισε ως Απόστολο η Εκκλησία στην Αντιόχεια ή στην Ιερουσαλήμ ή στη Δαμασκό. Δεν έγινα Απόστολος επειδή με διόρισε ο Πέτρος ή ο Βαρνάβας ή επειδή με βάφτισε ο Ανανίας. Όχι, είμαι Απόστολος που με διάλεξε και με απέστειλε ο Θεός. Στον δρόμο προς τη Δαμασκό, ο αναστημένος Ιησούς του εμφανίστηκε προσωπικά και τον διόρισε. Γι' αυτό ανήκει στους λίγους εκλεκτούς Αποστόλους. Και θα το κάνει θέμα, πως όπως ο Ιησούς διόρισε τους άλλους στους 12, έτσι και μένα ο Ιησούς προσωπικά με κάλεσε ως Απόστολο. Και λέει, εγώ είμαι στο ίδιο επίπεδο με τους 12 Αποστόλους. Θα μιλήσει πολύ γι' αυτό, ειδικά στα δύο πρώτα κεφάλαια. Και στους Αποστόλους είχε δοθεί το προνόμιο να διδαχτούν άμεσα από τον Ιησού και να κληθούν άμεσα από τον Ιησού, και τους είχε δοθεί εξουσία από τον Ιησού να κηρύξουν και να γράψουν το Λόγο του Θεού. Οπότε αν διαβάζουμε την Επιστολή προς Γαλάτες, δεν είναι το γραπτό κάποιου τυχαίου, είναι το γραπτό ενός Αποστόλου του Ιησού Χριστού, όπως και η υπόλοιπη Καινή Διαθήκη είναι αποστολική διδασκαλία. Οπότε όταν τη διαβάζουμε, διαβάζουμε το Λόγο του Χριστού, όπως τον έδωσε στους Αποστόλους του. Τόσο συχνά με ενοχλούν οι άνθρωποι με τους οποίους προσπαθείς να κάνεις θεολογική συζήτηση και θες να μιλήσεις για μια συγκεκριμένη διδασκαλία και θα σου πούνε, ναι, αλλά τι είπε ο Ιησούς πάνω σε αυτό το θέμα. Εννοώντας ότι αν το είπε ο Ιησούς, τότε αυτό είναι σημαντικό. Αλλά αν το είπε κάποιος άλλος μες στη γραφή, δεν έχει μεγάλη σημασία. Λες και αυτά που έγραψε ο Απόστολος Παύλος ή ο Πέτρος έχουν λιγότερη αυθεντία. Τι λέει στο Β' Τιμόθεο 3:16, ότι ολόκληρη η γραφή είναι θεόπνευστη, που σημαίνει ότι όταν ο Παύλος το έγραψε αυτό ήταν εμπνευσμένο από το Άγιο Πνεύμα. Είναι τα ίδια τα λόγια του Θεού. Οπότε αυτά εδώ πέρα είναι εισάξια. Αυτό που διαβάζουμε εδώ είναι σαν να το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Τι είπε ο Ιησούς στους Αποστόλους του? Είπε, εγώ στέλνω εσάς και όποιος απορρίπτει εσάς απορρίπτει εμένα. Αυτά που θα διαβάσουμε εδώ πέρα έχουν ίση αξία με τα λόγια του Ιησού. Οπότε ο Παύλος εδώ πέρα θα προσπαθήσει να δώσει έμφαση εδώ και να πει, είμαι Απόστολος και αυτά που έχω να πω είναι σημαντικά και πρέπει να με ακούσετε. Αυτά που γράφω έχουν εξουσία. Δεν διόρισα τον εαυτό μου. Είμαι Απόστολος. Πώς το λέει? Όχι από ανθρώπους, ούτε διαμέσου ανθρώπου, αλλά διαμέσου του Ιησού Χριστού και του Θεού Πατέρα, που τον ανέστησε από τους νεκρούς. Μου αρέσει που αναφέρει την Ανάσταση, έτσι, στον πρώτο στίχο. Επειδή η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία του Ευαγγελίου. Το γεγονός ότι ο Πατέρας ανέστησε τον Ιησού είναι η απόδειξη ότι η θυσία του επάνω στο Σταυρό ήταν αποδεκτή. Και αυτό είναι σημαντικό επειδή σημαίνει ότι το έργο του ήταν επαρκές. Ήταν ολοκληρωμένο, δεν πρέπει να προσθέσουμε τίποτα. Οπότε συνεχίζει στο στίχο 2, όπου λέει Παύλος και όλοι οι αδελφοί που είναι μαζί μου προς τις εκκλησίες της Γαλατίας. Αν το χρονοδιάγραμμά μας είναι σωστό, οι αδελφοί που είναι μαζί του μάλλον είναι η εκκλησία στην Αντιόχεια. Και ξανά, τους αναφέρει αυτούς επίτηδες. Επειδή οι Ιουδαίζοντες λένε, α, ο Παύλος. Ο Παύλος είναι παράξενος, έχει τη δική του εκδοχή του Ευαγγελίου, που είναι ατελή, αυτό πρέπει να ακούτε εμάς. Και ο Παύλος λέει, δεν νομίζω. Σας γράφω αυτή την επιστολή και όλοι οι αδελφοί, όλοι οι χριστιανοί που είναι μαζί μου, εγκρίνουν αυτά που λέω. Μαζί στέλνουμε αυτή την επιστολή. Οπότε δεν είμαι κάποιος μυστήριος τύπος που διδάσκω κάτι δικά μου. Αυτό που διδάσκω είναι η πίστη του χριστιανισμού. Και συμφωνούν οι αδελφοί μαζί μου. Και συνεχίζει στο στίχο 3. Λέει, χάρη σε εσάς και ειρήνη από το Θεό Πατέρα και τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Εδώ είναι όσο πιο ευγενικός πρόκειται να γίνει. Μετά από αυτό ξεκινάει η αντεπίθεση. Τους εύχεται χάρη και ειρήνη. Και ξανά, δεν νομίζω ότι χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις τυχαία. Δεν νομίζω ότι απλά το παίζει θεοσεβής, θρησκευούμενος, του τύπου ειρήνη ημίν τέκνον μου. Δεν νομίζω ότι κάνει κάτι τέτοιο.
Νομίζω οι λέξεις που χρησιμοποιεί εδώ πέρα, χάρη και ειρήνη, είναι πολύ σημαντικές, δεν είναι απλά θρησκευτικά κλισέ. Επειδή η χάρη και η ειρήνη είναι τα δωρεάν χαρίσματα που δίνει ο Θεός σε αμαρτωλούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πώς σωθήκαμε? Από τη χάρη του Θεού και μόνο. Και όχι από τα έργα μας. Αυτό είναι το βασικό του θέμα μέσα στην επιστολή. Και ως αποτέλεσμα αυτής της χάρης έχουμε ειρήνη με το Θεό. Πώς έχουμε ειρήνη με το Θεό? Χάρη σε αυτό που έκανε ο Χριστός και όχι χάρη στα έργα μας. Είναι πολύ σημαντικό. Στίχος 4. Μιλώντας για τον Κύριο Ιησού που έδωσε τον εαυτό του για τις αμαρτίες μας. Για να μας ελευθερώσει από τον παρόντα πονηρό αιώνα. Σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και Πατέρα μας. Επειδή διαβάζουμε τέτοιες δηλώσεις συνέχεια, νομίζω δεν εκτιμούμε αρκετά το μεγαλείο και τη δόξα αυτού που μόλις υπόθηκε. Αναφέρει το Χριστό που έδωσε τον εαυτό του για τις αμαρτίες μας. Πρόσφερε τον εαυτό του να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Κανονικά εμείς έπρεπε να πεθάνουμε για τις αμαρτίες μας, να τιμωρηθούμε για τις αμαρτίες μας, αλλά ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του στη θέση μας ως αντικαταστάτης μας. Τιμωρήθηκε αυτός για μας. Λέει, έδωσε τον εαυτό του. Προσέξτε, ο Χριστός είναι και ο αρχιερέας μας, ο τέλειος αρχιερέας μας και η τέλεια θυσία. Αυτός έδωσε, αυτό είναι το έργο του αρχιερέα, αυτός πρόσφερε τη θυσία, αλλά ο ίδιος είναι η θυσία. Έδωσε τον εαυτό του. Ο τέλειος αρχιερέας μας και η τέλεια θυσία μας. Θυμηθείτε τι είπε ο Ιησούς στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 10. Είπε, κανένας δεν αφαιρεί την ψυχή μου από μένα, αλλά εγώ τη δίνω από μόνος μου. Ο Ιησούς πρόσφερε τον εαυτό του. Και μας λέει ότι το έκανε αυτό για να μας ελευθερώσει από τον παρόντα πονηρό αιώνα. Για να μας ελευθερώσει, για να μας λυτρώσει. Εμείς οι ίδιοι είμαστε ανήμποροι, δεν μπορούμε να σώσουμε τον εαυτό μας και ο Χριστός έρχεται για να μας σώσει. Δεν έρχεται απλά για να μας διδάξει. Ναι, όντως δίδαξε πολλά. Αλλά δεν ήρθε να μας διδάξει πώς να σώσουμε τον εαυτό μας. Ήρθε για να μας σώσει ο ίδιος. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που πνίγεται μες στη θάλασσα. Δεν του πετάς ένα βιβλίο ή ένα εγχειρίδιο που του εξηγεί πώς να μάθει να κολυμπάει. Όχι, βουτάς μέσα και τον τραβάς έξω. Αυτό έκανε ο Χριστός. Εμείς ήμασταν ανίκανοι στο να σώσουμε τον εαυτό μας. Και αυτό ο Χριστός ήρθε για να μας σώσει, να μας ελευθερώσει. Από αυτόν τον παρόντα πονηρό αιώνα. Ο αιώνας στον οποίο ζούμε χαρακτηρίζεται από... δείτε τις ειδήσεις. Δολοφονίες, πολέμοι, βιασμοί, εκτρώσεις και ένα σωρό άλλα τέτοια πράγματα. Σε τέτοιο κόσμο ζούμε. Αλλά ο Χριστός μας σώζει από τη δύναμη αυτού του πονηρού αιώνα. Μας σώζει από τη δύναμη της αμαρτίας. Να σας διαβάσω ένα στίχο από Κολοσσαείς κεφάλαιο 1. Κολοσσαείς 1, στίχος 13, λέει, ο Θεός μας ελευθέρωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέφερε στη βασιλεία του αγαπητού Υιού του. Οπότε, αν και ζούμε σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτόν τον πονηρό αιώνα, ο Θεός μας έχει μεταφέρει στη βασιλεία του Υιού του. Σε εμάς που έχουμε σωθεί, έχει γίνει μια αλλαγή, έχει γίνει μια μεταφορά υπηκοότητας. Δεν είμαστε πολίτες αυτού του κόσμου, αλλά ανήκουμε στη βασιλεία του Θεού. Και στο στίχο 4 λέει ότι όλα αυτά γίνανε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και Πατέρα μας. Αυτό το τρομερό έργο της σωτηρίας δεν έγινε κατά τύχη. Δεν είναι το Ιησούς είπε, εντάξει, θα κατέβω στη γη και από εκεί και πέρα, εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Όχι, ο Θεός θέλησε ο Χριστός να σώσει το λαό του και ο Χριστός το εκπλήρωσε. Τώρα, πριν κλείσουμε, να κάνω μία τελευταία υποσημείωση. Προσέξτε ότι σε αυτούς τους 5 στίχους, μάλλον στους 4 που έχουμε δει μέχρι τώρα, δεν λέει τίποτα απολύτως ως προς το τι κάναμε εμείς για να σωθούμε. Δε αυτό είναι το θέμα της επιστολής. Το θέμα της επιστολής είναι ότι ο Χριστός μας σώζει, δεν τον βοηθάμε στο έργο του κάνοντας περιτομή ή κάνοντας κάποιο άλλο έργο που θα ολοκλήρωνε τη σωτηρία μας. Το έργο της σωτηρίας το έχει τελειώσει ο Χριστός. Λέει, ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του, ο Χριστός μας ελευθέρωσε, ο Χριστός θανατώθηκε και αναστήθηκε και όλα αυτά έγιναν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και Πατέρα. Το θέμα δεν είναι τι κάναμε εμείς, αλλά τι έκανε ο Χριστός. Οπότε, μιλώντας για τον Θεό, κλείνει το χαιρετισμό του στο στίχο 5, λέγοντας τον οποίο ας είναι δόξα στους αιώνες.
των αιώνων. Φυσικά, αφού αυτός είναι που μας σώζει και δεν σώζουμε τον εαυτό μας, όλη η δόξα πάει σε αυτόν. Όπως έλεγαν και οι μεταρρυθμιστές, soli deo gloria, στο Θεό μόνο η δόξα. Οπότε, την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε την επιστολή και θα δούμε τι έχει να πει ο Απόστολος Παύλος σχετικά που νομίζουν ότι μπορούν να προσθέσουν τα έργα του νόμου στο τέλειο έργο του Χριστού. Αλλά αυτό θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ας προσευχηθούμε.